Και πάμε να ανοίξουμε τώρα τον διάλογο με φόντο τι Ευρωπαϊκέ Κάλπε. Μαζί μα ο γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Φώτη Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, καλησπέρα σα. Καλώ ορίσατε στο Μέση Βουλή. Ευχαριστώ πολύ για, για την πρόσκληση. Ε, επισκέφθηκα σήμερα την Κρήτη ε, να δω κάποιου ανθρώπου εν των ευρωπαϊκών εκλογών. Θα ήθελα να δηλώσω και από, το, και από αυτό το βήμα που μου δίνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι κατά τη γνώμη μας πιο σημαντικές εκλογές και από τις τοπικές και από τις εθνικές. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό διότι ε, ας μην κρυβόμαστε όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταίες δεκαετίες το πολιτικό κλίμα ε, όλη η Ευρώπη είμαστε σαν μία χώρα. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται πλέον από την Αθήνα και από το Ελληνικό Κοινοβουλίο. Λαμβάνονται από τις Βρυξέλλες και μερικές φορές και από το, από το Βερολίνο. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι 21 βουλευτές που, Έλληνες που θα μας αντιπροσωπεύσουν στην Ευρωβουλή θα πρέπει να, έχουν, να είναι άνθρωποι ε, με πυγμή. Mm -hmm. Με πυγμή που να μπορούν να υπερασπιστούν ε, γενναία και χωρίς να υπολογίσουν το πολιτικό κόστος τα συμφέροντα της πατρίδος μας. Σας προβληματίζει το γεγονός γιατί προηγήθηκε ένα βίντεο ζητώντας από τους πολίτες της Κρήτης να μιλήσουν για τις ευρωεκλογέ. Και υπογραμμίσαμε μια πολύ μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης. Μάλιστα πολλές φορές και η ίδια η ελληνική κοινωνία έχει χαρακτηρίσει τις ευρωεκλογέ ως τις εκλογές της χαλαρής ψήφου. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Αρκεί κανείς να ασχοληθεί λίγο, λίγο με τα κοινά, να ε, ψάξει στην εποχή μας είμαστε τυχεροί διότι υπάρχουν και τα μέσα ε, ενημέρωσης ε, όπως είστε εσείς και τα social media, ε, το ίντερνετ που μπορεί κανείς να ενημερωθεί. Ε, επομένως ε, όταν είναι κανείς να πάει να ψηφίσει είναι όχι χρήσιμο. Είναι επιβεβλημένο mm -hmm. να ε, κάνει μία προεργασία, να μελετήσει να κάνει μια έρευνα αγορά, όπω τα λέγαμε στην καθημερινότητα, ε, και να βάλει κάποια κριτήρια βάσει των οποίων θα αποφασίσει ποιου και ποια κόμματα θα ψηφίσει. Ε, θέλω να σας πω ότι συμβαίνει κάτι πολύ παράλογο αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μιλάει κανένας, δυστυχώς, δεν μιλάει κανένας από τους ευρωβουλευτές μας, κανένας από τα κόμματα που μας εκπροσωπούν. Ε, και συνεχίζεται αυτό το παράλογο υπάρχει η, η Κύπρος η οποία είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης mm -hmm. ε, κομμάτι της Κύπρου κατέχεται παρανόμως από την Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί με 3 δισεκατομμύρια περίπου το χρόνο την Τουρκία για να κάνει τα ενταξιακά της βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δεν έχει σταματήσει λειτουργεί ακόμη και σήμερα παρά την κακή συμπεριφορά, την επικίνδυνη συμπεριφορά της Τουρκίας στα ελληνικά, στι ελληνικέ θάλασσε, που αξιώνει μέχρι και τη, και τη θάλασσα της Κρήτης, δεν έχει βρεθεί κάποιο να πει σταματάμε εδώ και δεν δίνουμε άλλα χρήματα στην Τουρκία για να κάνει αυτά τα ενταξιακά τη βήματα. Αγγίζεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και νομίζω ότι κανείς Έλληνας να αφισβητεί ότι χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρό. Θέλω να σταθούμε λίγο στην συμμετοχή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού σε αυτή τη διαδρομή προ τι ευρωπαϊκέ κάλπε. Διεκδικείται την ψήφο των πολιτών. Μάλιστα και ο πρόεδρο σα υπήρξε. είχε τη δική του πορεία μέσα στην Ευρωβουλή. Τι είναι αυτό που φέρνει και προτείνει αυτή τη φορά ο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό με φόντο τι ευρωεκλογέ. Θα σα πω γιατί ο πολλής κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, είναι εύκολο βέβαια να ενημερωθεί. Ε, όσο ήταν ο κύριος Καρατζαφέρης στο Ευρωκοινοβούλιο, είχε δημιουργήσει μεγάλα θέματα εκεί, είχε κάνει ε, πάρα πολλές ομιλίες, είχε ε, μαζί με τον Νέιτζελ Φάρατς, mm -hmm. ο οποίος αυτή τη στιγμή οι αγγλικές δημοσκοπήσεις τον δίνουν γύρω στο 36 με 40% να ξαναμπεί στο Ευρωκοινοβούλιο, είχαν δημιουργήσει ε, το κίνημα του ευρωσκεπτικισμού, mm -hmm. το οποίο... Αυτό κίνημα του ευρωσκεπτικισμού είναι μια ε, ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο ε, γιγαντώνεται με, τη, ε, με την παρουσία πλέον και των Ινταλών με τον ε, κύριο Σαλβίνη. Ε, τι λέμε εμείς. Ε, αυτό το κίνημα το είχε συστήσει, ήταν αντιπρόεδρος του ευρωσκεπτικισμού ο κύριος Καρατζαφέρης. Αυτό το κίνημα και αυτή την ιδέα του, αυτή η ιδέα του ευρωσκεπτικισμού λέει ότι δεν λέμε να φύγουμε από την Ευρώπη, λέμε να μείνουμε στην Ευρώπη αλλά να ξανασκεφτούμε τους όρους και τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα μπορέσει Μάλιστα. να πορευτεί αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρώπη. Είμαστε λοιπόν υπέρ της Ευρώπης των λαών και όχι των αγορών. Πρωτίστως των λαών. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε κράτος και κάθε λαός να παραμείνει με τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του απλώς να εννοηθεί σε μία συνεργασία και όχι οι λαοί να γίνουν πλέον mm -hmm. πληθυσμοί. Επίσης θα ήθελα... Πολύ γρήγορα. πολύ γρήγορα. Το 2014 που επίσης υπήρχε εκπροσώπηση του κόμματο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε ένα πλοίο γεμάτο τοξικά το οποίο γύριζε γύρω-γύρω από την Κρήτη. Mm -hmm. Αυτό μπορέσαμε με πολλές ερωτήσεις και πολλές ενέργειες στο Ευρωκοινοβούλιο και το απομακρύναμε και δεν άφησε τελικά τα απόβλητά του. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει ο απλός ψηφοφόρος να τα δει και, αυτά, και με αυτά τα κριτήρια να πάει να ψηφίσει. Κύριε Χαρήτου θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ καλά. πάρα πολύ για τη φιλοξενία.